εδώ, ακούμε Θανάση Κασαπίδη στην παρουσίαση. Για τους υπάρχους. Ο Κώστας Λουκαντός Άγιου. Με το πρωταγωνιστικό φίλο Σιχάτσης. Με το νούμερο 21 ο Δημήτρης Κολέμπερος. Με το νούμερο 22 ο πιο σκυλιάδος αγώνος. Ο Φταρένας ο Σκούφης. Με το νούμερο 23 ο αρχικός ομάδος. Ο Παναθηναϊκός ο Δημήτρης. Με το νούμερο 10, γιορτή του μπάσκετ για το μπασκετάκι Σαλόνικα, τελικός μεταξύ, τελικός κατηγορίας development, η ανώτερη κατηγορία Master, με συγχωρείτε. Σικάριος με άξονα, δύο ομάδες φαβορεί που φτάσανε στην πηγή, να δούμε ποιος θα πιει το νερό. Δύο πάρα πολύ δυνατές ομάδες, ετοιμοπόλεμες σήμερα με μεγάλα roster και οι δύο. Ο Άξονας έχει και το γιοσμά, το χαράλαμπο. Φωτογραφία. Πανταζή, Φωλίζο, Παπαθανασίου. Τσιλικαρίδης και Μιτσάκης. Βασική για τους Σικάριους. Τζιβάνης, Κωστακίδης, γιοσμά, Σερμίδης και Αχτσής για τον Άξονα. Για να δούμε πώς θα πάει το παιχνίδι, ποιος θα πάρει το τζάμπολ. Ο Τσιλικαρίδης θα πηδήξει με το γιοσμά. Για να δούμε το τζάουερ από το Σακελαρίου. Πρώτη κατοχή για τον Άξονα με τον Κωστακίδη. Κατοχή όμως για τον Ριβάντο Μέγαση. Πολύζος. Πολύζος. Πέντος και τον Μάικ. Πικερό με τον Μάικ. Μπλοκ από τον Γιοσμά. Ωραία το πικερό και πολύ ωραία η άμυνα από τον Γιοσμά. Παπαθανασίου, ο αριστερόχειρας άρχηγος των Σικάριων στον Πολύζο που τον πιάνει ο Τζιβάνης. Ο Πολύζος μεγάλο σουτέρ και θα το επιβεβαιώσει. Στέμπακ τρίποντο. 3-0 ο Άξονας που τερμάτισε στην πρώτη θέση. Η Σικάριος, ο Άξονας τερμάτισε τρίτος. Ερμίδης. Καλή άμυνα. Rebound από τον Μάικ. Τον Πανταζή. Άλεξ, είναι σημαντικό τύπος ο Μάικ Κοζοδούλης. Ισχύει και είναι, να δούμε πώς θα πάει το ματσάρισμα με τον Γιοσμά. Παπαθανασίου, Μιτσάκης.
Ο ακρογωνιαίος λίθος το Σικάριος παίζει το κλασικό screen, δίνει την μπάλα στον Πολίζο τελικά. Είναι ωραία screen ο Πανταζή. Ο Πολίζος παίρνει το φάουλ, νομίζω στην προηγούμενη φάση το λάθος που έκανε ο Πανταζής είναι που δεν ρόλαρε μέσα. Γιατί... Πολύ ωραία screen ο Πανταζής. Πολίζος. Παπαθανασίου από τη γωνία για τρεις. Δεύτερο τρίποντα από τον Σικάριος. Παίρνει πάρα πολύ δυνατά με 2 εύστοχα τρίποντα. 6-0. Ένα Παπαθανασίου είναι ο Πολίζος. Σιβάνης ο playmaker του άξονα. Δίνει στον Αρτσί. Ερμίδης με τον Πολίζο. Αστοχή. Η μπάλα για τον άξονα. Επάνω front baseline. Έτσι καθόλου να τελειώσει η επίθεση. Αχτσής. Για να δούμε το... Θα βγάλει τον Ερμίδη, θα στοχίσει ξανά ο Ερμίδης. Κωστακίδη στο μυθικό. Καλάθι από το Θοδωρή τον Κωστακίδη. 6-2. Ο Λίζος, ο Μπογκάρ, αυτός και ο Μιτσάκης εναλλάσσονται στα κατεβάσματα της μπάλας. Θα παίξει το κλασικό σύστημα, χόρς το λένε. Χέρι με χέρι και με το σκρίνο ο Λίζος. Περνάει ωραία, παίρνει το φάουλ από τον Ερμίδη. Σε αυτή την close out άμυνα την τρύπησε ο Πολίδος, πήρε το φάουλ χαμηλά. Σωστό φάουλ από τον Ερμίδη εφόσον πέρασε ο Ιάσονας. Για να δούμε τώρα, παίρνει την μπάλα ο Πανταζής. Στο πόστο Παπαθανασίου. Πανταζής με τον Γιωσμά, πολύ ωραία κίνηση, αστοχή, ριπάνε στο τυπό του Ζυγκαρίδη. Έχουν ψηλά κορμιά οι Σικάριος, πιστεύω Παπαθανασίου, το Μιτσάκι. 6 δευτερόλεπτα, σκρινά από τον Παντζή γεμάτο, Ζιλγαρίδης. Αστοχή, rebound από τον Ερμίδη. Αλλίως από τον Κωστακίδη. Γιος μας, τρομερός παίχτης. Άστοχος. Ένας πάρα πολύ ποιοτικός φιλός. Αξίζει το επιθετικό rebound. Ερμίδης, μεγάλο σουτέρ. Και το απόδειγμα. 6-5. Δίνει ένα άσμα. Αντεπίθεσης για τον άξονα, Πολίζος τώρα. Σκύρνα από τον Πανταζή. Over από τον Τσιφάνη. Πάσα στη γωνία στον Τζιλιγκαρίδη. Πάσα μέσα στον Πανταζή. Αστοχή, το rebound τελικά από τον Μιτσάκη. Πούλα, πέστε το. Ο Μιτσάκης θα είναι κομβικός σήμερα. Εύστοχος ο Μιτσάκης. Μάχη της κερκίδας που θα δούμε να δούμε εδώ. Έχει πολύ κόσμο. Γιος μας. Χέντοφ με τον Ερμίδη. Άντερ από Παθανασίου, ρισκρίνα από τον Γιωσμά. Πάσα στη γωνία, όχι, τελικά εκτελεί ο Ερμίδης. Άστοχος, rebound ο Τσελικαρίδης. Λάθος, αβίαστο, ωραίο. Γιούρο στέμπο τον Κωνσταγκίδη, αστοχή. Μπλόκα από τον Κωνσταγκίδη, από τον Τσελικαρίδη. Καλά για τον Κωνσταγκίδη. Καλικαρίς και καλά. 8-7. Πολύζος. Ίσως έχει τώρα μαρκάρει τον Τζιβάνι σταθερά. Βγαίνει από το down screen του Πανταζή ο Μιτσάκης. Περνάει δίθεν το screen. Παίρνει το foul. Θα μιλά. Απίστευτη προσπάθεια. Για να δούμε που δόθηκε. 2 βολές δόθηκε στην προσπάθεια για μπάσιμο του Μιτσάκη. Είχε πάρει το βήμα. 2 βολές για τον Γιάννη το Μιτσάκη. Έναν πολύ σπουδαίο παίχτη με το νούμερο 24, combo guard. Πάρα πολύ καλός εκτελεστικά αλλά και δημιουργικά. Μέτρε του pick and roll. Για να δούμε άμα θα εκστοχίσει τις βολές. Την πρώτη θα εκστοχίσει. 9-7. Η Σικάριος. Δεύτερη βολή για το Μιτσάκι. Είχε πιο γρήγορα παίκτης και θα ήταν επανάληψη της βολής. Σωστό. Τζιβάνης, Κωστακίδης. Ωραία άμυνα που φιλικάρει που έχει αναλάβει το μαρκάρισμα του. Τζιβάνης, το Γιωσμά. Ένα συναντήρωνος με τον Πανταζή. Ένα ματσάρισμα αυτό. Φάωρο το Γιωσμά. Νομίζω θα ακολουθήσει σε όλο το παιχνίδι άλλεψη αυτή η κατάσταση. Γιωσμάς εναντίον το Σοδούλη, αλλιώς Πανταζή. Δεν ξέρω, θα δούμε βέβαια. Γιατί ο Γιωσμάς είναι πολύ ποιοτικός παίκτης, άμα θα πάνε τώρα θα γίνει αλλαγή. Θα μπει ο Γιάντζης για να αλλάξει τον Πανταζή. Θα παίξουν σκάκι και οι δύο ομάδες σίγουρα. Για να δούμε άμα θα πάνε σε στρατηγική
άμυνα ένα συνεδρίων όλους με τον Γιωσμά ή θα βγαίνουν βοήθειες. Θα το δούμε στη συνέχεια. Γιωσμάς θα ευστοχίσει. Πρόκειται για έναν πάρα πολύ καλό παίκτη, το Χάρη τον Γιωσμά, το Χαράλα από τον Γιωσμά, το Μπάμπι. 18 και 19 από τον Γιωσμά. Τσιλικαρίδη στον Παπαθανασίου. Ο Λίζος βγαίνει προς τα έξω. Πόδια από τον Τζιβάνι. Όσο έχει ο χρόνος. 15 δευτερόλεπτα, κατεφορά από την πλάγια γραμμή. Επιθετικό φάουλ από το Μιτσάκι που έσβρωξε. Δεύτερο φάουλ για τον Σικάριος, 3 έχει ο Άξονας. Άλεξ, θα ήθελα να πάρω για λίγο το λόγο σαν σχολιαστής. Νομίζω ο Τσιλικαρίδης θα είναι καθοριστικό στην άμυνα για τον Σικάριο σήμερα. Είναι μακρύς παίκτης, θα δυσκολεύει πολύ τον Κωστακίδη. Πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο Γιώργος. Μπροστά ο Άξονας. Γιάντζης βήματα. Σωστό στήριγμα. Αλλά είναι θέμα και το θέμα το πώς θα αντιμετωπίσουν και τους άλλους παίκτες του Άξονα. Τον Ερμίδη, τον Γιωσμά, τον Τραχανέλη, τον Κυπριανίδη. Όπως και ο Άξονας, να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει τα βαριά χωριά. Του Σικάριο τώρα για να δώσουμε την αποστάρη με τον Γιάντζη. Βγάζει μπάλα στην απέναντι πλευρά. Τρίποντα τον Ερμίδη. Έσπαγο! 10-14. Ο Γιωσμάς δεν είναι απλά καλός παίκτης στο πώς και εκτελεστικά. Είναι και δημιουργικός παίκτης. Ο Λίζος. Τρίποντο. Καλό φαίνεται. Άστοχο. Rebound από τον Τζιλικαρίδη. Ο Λίζος. Μιτσάκης. Ζητάει σκρίνα από τον Γιάντζη. Άστοχος, ριμπάντο Κωνστακίδης. Νομίζω, άμα πει καλά θύση, κάποιος θα καλέσουν time out. Ερμίδης, Αχτσής, με το Μιτσάκι. Καλή άμυνα. Καλή άμυνα, πάρα πολύ καλή άμυνα. Τζιβάνης, πως πείτε. Φάουλ. Άτομο Παπαθανασίου. Ο Αντικατσίδης θα μπει στη θέση του Κωστακίδη. Ξυλώνει το σχήμα ο Άξονας. Τρέχει σερί ο Άξονας και προηγείται 14. Τρεις βόλες για τον Τζιβάνι. Που δεν είναι ένας παίκτης που φημίζεται για τα σουτ που παίρνει στο τρίποντο. Οπότε η άμυνα του Παθανασίου ήταν κακή, γιατί πήδηξε χωρίς λόγο σε αυτή την πρόσβα ο Τάμινα. Τζιβάνης πρώτη βολή, θα στοχίσει. 10-14 παραμένει, 4-43 για να λήξει το πρώτο δεκάλεπτο. Φυσικά τους μπήκανε πιο δυνατά, Γιώργο. Αλλά ο Άξονας με ένα σερί που τρέχει έχει πάει στο 10-14. Ο Τζιβάνης δεύτερη βολή, εύστοχος, 10-15. Είναι αθλητική ομάδα ο Άξονας. Θα τρέξει το γήπεδο. Είναι αθλητική ομάδα όμως και η Σικάριος. Το παιχνίδι θα κρυθεί στο σκάκι. Για να δούμε άμα τώρα ο Τζιβάνης σε αυτό το σκάκι θα βάλει την τρίτη βολή. Ναι, 10-16 στους 6 πόντους διαφορά. Ο Λίζος στο Μιτσάκι. Μαρκάζει τον Αχτσί, προσπαθεί να το φτύρει. Μιτσάκης. Σκύνει από τον Γιάντζη. Περνάει δίπλα το σκύλο Μιτσάκης. Κλείνει την άμυνα πάνω του. Γιάντζης πουλα. Πουλα του. Σουτ μέσα από αυτό. Σουτ μέσα από αυτό. Μπάλα από τα πόδια. Του Γιωσμά. Μπράβο του που το παραδέχτηκε και βοήθησε το διατή στον Μπάμπι τον Γιωσμά. Ο Παπαθανασίου έκανε μια φορά από την πλάγια γραμμή. Έχουμε 8 δευτερόλεπτα για τον Σικάριος. Με τον Παπαθανασίου να δίνει στο Μιτσάκι. 14 γιατί βρήκε πόδι νομίζω. Θέλει σκρίνα από τον Γιάννη, συνεχώς ο Μιτσάκι. Μιτσάκι, σπούλα. Αυτό είναι το παιχνίδι του. Θα οδηγήσει τον Γιωσμά έξω από τη ρακέτα. Και ο Μιτσάκι ξέρει ότι θέλει το χώρο για να εκτελέσει από μέσα απόσταση, τον βρίσκει επειδή βγαίνει ο Γιωσμάς πάνω του. Για να δούμε. Ο Γιωσμάς καλύπτει προφανέστατα τη ρακέτα γιατί είναι ψηλός παίκτης. Ο Γιωσμάς στο χώρο. Όλοι τον Παπαθανασίου. Να προσθέσω ότι ο Μιτσάκης είναι μέτρο του pick and roll. Άμα βρει χώρο θα εκτελέσει. Μπαίνει ο Ταχανέλης, θέλει να τσιμπάνει.
Για τον άξονα, άμα βρει χώρο ο Μιτσάκης θα εκτελέσει. Άμα βγει βοήθεια θα σπάσει την μπάλα και θα πετύχει το πικέλο μέσα στη ρακέτα. Ο γιος μας, άστοχος, rebound ο Τσιλικαρίδης. Ναι, και αλλά ο Τσιλικαρίδης μαζί με το κόμμα rebound. Στην αφόρητη δουλειά, πολύ μεγάλο ενθουσιασμό για τρεις. Άστοχο rebound από τον Παπά Παρασίου. Μιτσάκης, 10 δευτερόλεπτα. Ψάχνει ο Δικατσίδης στον Τσιλικαρίδη. Τσιλικαρίδης, ο Παθανασίου προσποιείται. Καλάθι. Ωραία η πάσα του Τσιλικαρίδη, 16-16. Ερμίδης με τον Μολίζο. Ερμίδης. Αχτσής για τρεις, καλό φαίνεται. Άστοχο, τριμπάντο Μητσάκης. Μολίζος. Με τον χώρο στη Σικάριο. Πολύζος ηρεμή το παιχνίδι. Παπαθανασίου. Μητσάκης. Δεν βρίσκει πάσα, έπεσε δεύτερος παίξης πάνω του. Πιέζει με τα σύγκνες απόσταση τώρα ο Άξονα. Η μπάλα στον Άξονα. Πέρασε ο Ρέμπελος στο παιχνίδι του Σικάριος. Πολύ έμπειρος παίκτης. Και ο Μολύζος και δέχεται τις οδηγίες από έναν συμπαίκτη του. Αποστόλου. Αχτσής τώρα για τον Άξονα. Στην έμπρος Αντικατζίδη. Ωραία η άμυνα του Τσιλικαρίδη. Αλλά ο Τραχανέλης μένει ελεύθερος τρίποντο. Βγήκε το πρόλαβο Τσιλικαρίδη σε μια πολύ καλή close out άμυνα. Κλέβει ο Αχτσής Παλικαρίσια. Τραχανέλης δεν πρέπει να τον αφήσουν ελεύθερο Σικάριος και έτσι τιμωρεί. Τραχανέλης, τεράστιος βόμπερ, 14-19, ο Ρέμπελος τώρα για τον Σικάριος. Ρέμπελος με τον Ερμίδη, ωραία πάσα στη γωνία στον Γκιάντζη. Άστοχο, rebound από τον Γιωσμά, τελικά η μπάλα. Από τα χέρια του βγαίνει έξω, δεν κατάφερε να μαζέψει την μπάλα. Ο Ανδριάς θα μπει στη θέση του Τσιλικαρίδη για τον Σικάριος, επαναφορά. Με τον Γιάντζη, όχι, ο Ανδριάς την κάνει τελικά 14-19 για να εκδηλώσει την επίθεση η Σικάριος. Μητσάκης, σκρίν από τον Γιάντζη, ωραία Ανδριάς. Πάσα στο Ρέμπελο, με τον Ερμίδη ο Ρέμπελος. Ωραία ενέργεια στο χ, δεν είναι βήματα ως και διαμαντήρων, είναι slow step αυτό που κάνει ο Ρέμπελος. Επιτρέπεται. Φάουλ από τον Γιάντζη, στο Γιωσμά που ήδη έχει αρχίσει να φτύρει. Την ομάδα των Σικάριος, τέταρτο ομαδικό φάουλ. Πρώτο για τον Γιάντζη, αλλά τέταρτο ομαδικό φάουλ. Ο Γιωσμάς δημιουργεί ρόγμες. Τραχανέλης Γιωσμάς με τον Γιάντζη. Γιωσμάς. Ωραία ενέργεια στο χ, καλή άμυνα. Φάουλ από τον Γιωσμά. Ίσως και να έγινε φάουλ και άλλο. Δεν ξέρω, μιλάει και ο διαιτητής. Κατέβασε κάπως τα χέρια. Μπορούσε να σφυριχτεί. Εμένα έτσι μου φάνηκε ο Γιάντζης. Κατέβασε τα χέρια του. Τέλος πάντων, τέταρτο φάουλ ομαδικό και για τον Άξονα. Ο Άξονας δεν αφήνει καθόλου τον Μητσάκη να πάρει χώρο για να εκτελέσει. Είναι δεινός εκτελεστής, το ξέρουν πολύ καλά. Ο Γιάντζης τώρα έχει την μπάλα για τον Σικάριο. Τόπο Παθανασίου. Προσπαθούν να προστάρουν τον Χανέλ και. Για να δούμε τι κατάληξη θα έχει. Γιάννη στο high post. Ρέμπελος, διστάζει, παίρνει το σπίτι του Γιάννη. Βγαίνει ο Γιωσμάς βοήθεια, αλλαγή. Όχι βοήθεια. Αλλαγή, αλλαγές παίζει ο Άξονας στις τελευταίες αμυντικές. Στο τελευταίο του άμυνες. Στα pick and roll παίζουν αλλαγές. Για να δούμε αν θα συνεχιστεί και πώς θα αντιμετωπίσει αυτό. Γιώμα του Σικάριος. Τώρα έχει Ερμίδη στην μπάλα. Κοιτάει το σύστημα κεφάλι, σύνδε το Γιωσμά. Άστοχος, rebound από τον Αντικατζίδη. Γιωσμάς για τρεις. Άστοχος, rebound. Το σύνδε το του Άξονα, το είδαμε. Δυτικό rebound πήραμε. Παπαθανασίου, λάθος πάσα. Βιάζονται πολύ οι Σικάριους και δεν χρειάζονται. Για να δούμε. Ο Άξονας έχει την μπάλα. Και προηγείται με 5 πόντους. Ο Άξονας είναι πολύ αθλητική ομάδα. Δεν πρέπει να τους τρέξεις πολύ πιστεύω, θέλει να πάει σε σετ παιχνίδι. Ο Αχτσής. Άστοχος, επιθετικό Κατικατζίδης και καλάθι. 14-21. Πολύ καλό ξεκίνημα για τον Άξονα που προηγείται με 7.
Ρέμπελος. Ετοιμάζει και ο Λεφάκης να μπει. Γιάντσης με τον Γιώσμα. Παπαθανασίου με τον Τραχανέλη. Παπαθανασίου. Καλή άμυνα από τον Τραχανέλη και βήματα από τον Παπαθανασίου. Πολύ καλή άμυνα από τον Γιάννη Τραχανέλη. Time out για τους Σικάριους. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι. Time out πήραν οι Σικάριους. 14-21 ο άξονας. Μέχρι στιγμής έχει μπει πιο δυνατά. Καλές άμυνες. Έχει περιορίσει κατά πολύ τους βασικούς επιθετικούς μοχλούς τον Σικάριος. Και έχει χτυπήσει με το Γιώσμα μέσα στη ρακέτα, φορτώντας με φάουλ και βλέποντας την εξτρά πάσα που οδηγεί σε τρίποντα του Τραχανέλη και του Ερμίδη. Τώρα βγήκε για λίγο ο Γιώσμας. Λογικό. Για ξεκούραση. Κυπριανίδης. Ωραία προσπάθεια. Ερμίδης. Άστοχος, λοιπόν, ο Ρέμπελος. Δεν έχει βγει ακόμα επαφή με το καλάθι, ο Ερμίδης, θέμα χρόνου είναι. Ωραία πάσα του Ρέμπελος στο Παθανασίου. Και πάρα πολύ ωραία αντεπίδευση, πάρα πολύ ωραία αντεπίδευση. Οι Σικάριος είναι μέτρος από το παιχνίδι των αντιπιθέσεων. Το transition είναι βασικό τους τρόπος ανάπτυξης. Τα pick and roll του Μιτσάκη και τα τρίποντα, για να δούμε. 16-21, 12 δευτερόλεπτα για τον άξονα. 8, Ερμίδης με το Μιτσάκη. Αλλαγή με τον Ρέμπελο, αλλά δεν είναι καλή αλλαγή. Άρχισε ο Ρέμπελο σε επιθετικό rebound από τον Κωνσταντίνη. Ερμίδης περνάει πολύ ωραία. Αστοχή rebound από Γιάντζη. Λήξη πρώτου δεκαλέπτου. 16 Σικάριος, 21 άξονας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι για το δεύτερο δεκάλεπτο. Με το Σικάριος να έχουν την κατοχή και τον άξονα προηγείται με 16-21. Σε ένα πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο για τον. Ο Λεφάκης μπήκε για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Ο Μιτσάκης επέστρεψε όπως και ο Πανταζής. Πανταζής, Ανδριάς και Λεφάκης, η front line σε αυτό το ιδιαίτερο σχήμα του άξονα των Σικάριων. Λεφάκης παίρνει σκρίνα από τον Πανταζή. Ρέμπελος με τον Κωστακίδη, φάουλ από τον Κωστακίδη. Βγαίνει πολύ ψηλά ο άξονα. Κακό φάουλ θα έλεγα τον Κωστακίδη. Αλλά ήταν απόρρια της επιθετικής του άμυνας. Πρώτο δικό του, πρώτο μαδικό για αυτό το δεκάλεπτο για τον άξονα. Μιτσάκης. Θα πάει το στήριο από τον Πανταζή. Over η άμυνα. Περνάει στον Πανταζή, δεν τη συγκρατεί. Έστοχο, μεγάλο καλάθι από τον Πανταζή. Νομίζω πάντως ότι η άμυνα στο Μιτσάκη το over είναι λάθος, γιατί ο Μιτσάκης είναι μέτρες στο pull-up. Έχει μεγάλο, πέφτει, συγγνώμη, μεγάλο καλάθι ήταν αυτό. Καλάθι μεγάλο πέφτει. Έπαιρνα στο Μιτσάκη. Εγώ θα επαναλάβω ότι το Μιτσάκη δεν μπορεί να το παίξει over. Θα το τιμωρήσει, είναι παίκτης που είναι πάρα πολύ καλό στο pull-up. Και άμα βγει βοήθεια από τον ψηλό, θα την περάσει στο ψηλό. Τον ακολουθεί παντού ο Αχτής. Έδωσε την πάση στο Λεφάκι. Τον ακολουθεί, αλλά το παίζει over. Αλτζής. Ωραίο καλάθι. Ωραίο μπέλος στο Λεφάκι. 18-23. Θα κατεβάσει ο Λεφάκι στην μπάλα. Ρέμπελος, πρέπει ο Αχτσής, ο Αχτσής. Καλά για τον Αχτσή. Είναι πολύ αθλητική ομάδα ο Αχτσής. 18-25, νομίζω ο Αχτσής κάνει όλη τη δουλειά. Με τα κλεψίματα και τα τρεξίματα που βγάζει ο Μιτσάκης. Ο Μιτσάκης κοιτάει από τον Πανταζή το σκλήμα, αυτό θέλει να παίξει. Εκτελεί για τρεις, έφταχος. Το είπα και θα το ξαναπώ, δεν γίνεται σε αυτό το παίχτη να του δίνεις χώρο να εκτελέσει. Θα τους τιμωρήσει και το κάνει 21-25. Ο Στακίδης, Γιώσμας, τρομερός, άστοχος όμως. Καλή άμυνα του Πανταζή. Δεν μπορεί να σηκωθεί με τα αριστερά από ό,τι βλέπω. Γιώσμας δυσκολεύεται μέχρι στιγμής. Δεν έχουν συρριχθεί και κάποιες παραβάσεις πιθανώς. Μιτσάκης, περνάει πίσω το screen. Πάσιμο, καλά για τον Μιτσάκη. Που αρχίζει να ζεσταίνεται. 23-25. Αλτζής. Με τον Ρέμπελο. Γιωσμάς με τον Πανταζή. Βήματα, όχι φάλα από τον Πανταζή. Του στείλει ο Γιωσμάς.
Κουστήρι ο γιος μας. Είναι πολύ μεγάλος παίχτης. Γιατί πέρα από τη δύναμη που έχει, ποτέ δεν είναι δυνατό, έχει και τρομερή τεχνική κατάρτιση και την πάσα όταν βγαίνει που έχει η Αρμίδης. Φάουλ χαμηλά. Σωστό, σωστό φάουλ. Υπόθηκε χαμηλά. Στον Αρμίδη. Φάουλ. Το λεφάκι νομίζω. Το πρώτο του, ναι. Παναφορά 14 δευτερόλεπτα. Ήταν το δεύτερο φάουλ των Ξικάρες που είναι σε απόσταση μιας κατοχής. Κυπριανίδης που δεν έχει πάρει ακόμα προσπάθεια. Γιωσμάς με τον Πανταζή. Γιωσμάς θα παίξει τα πόδια. Θα αστοχίσει, θα πάρει. Αστοχίσει και το πνευματικό λιμπάν. Ο Πανταζής είναι κομβικός αμυντικά. Εθνιδιασμός, να το Ζησικάριος. Το παιχνίδι του είναι αυτό. Υπόδειγμα εθνιδιασμού. 25-25. Αυτό το κάνουν με μια ολόκληρη σεζόν. Με μεγάλη επιτυχία στις Κάριες που τερματίσανε πρώτοι. Ο τρομερό γύρισμα, τορνέιτο, το Γιωσμά. Κωστακίδης άστοχος, ο γιος μας, το είπα, θα το ξαναπώ, Κωστακίδης πολύ καλή άμυνα, λέγει ο άξονας, Ατσής, reverse, γύρωστε, τρομερό καλάθι. Φοβερό στέκι. Όσοι 5-27, τρομερό καλάθι, κλέψιμο, reverse τρίπλα και γύρωστε. Και αλλαγή χεριού στο λένε και καλάθι, θα έκανε όλα αυτά σε μια φάση. 25-27. Ο Μιτσάκης ζητάει σκρίν, ο πέντε τον Ανδριά. Το πιέζουν πολύ ψηλά τον Μιτσάκη. Δε ρόλαρ Ανδριάς. Λέβαια Κωστακίδης. Λάθος τον Ανδριά κατά την άποψή μου. Δε ρόλαρ και καλά για τον Κωστακίδη. 25-29. Για να βρει χώρο να εκτελέσει ο Μιτσάκης και να δώσει την μπάλα στο ψηλό πρέπει να ρολάρει ο ψηλός. Όταν το κάνουν δημιουργούνται ανισορροπίες εδώ ο Μιτσάκης, αστοχή, rebound από τον Πανταζή. Καλάθι από τον Πανταζή. Απίστευτο καλάθι, παλικαρίσκιο, μπράβο του, είναι φοβερός και αυτός. 27-29. Να δούμε αν θα μπορεί να βοηθήσει και επιθετικά του Σικάριος ο Πανταζής. Ερμίδης, καλάθι, 27-31. Σταθερά μπροστά ο άξονας. Αλλά πολύ κοντά η Σικάριος. Μιτσάκης κύριο το Ανδριά. Ανδριάς, Λεφάκης. Βλέψιμο του Κυπριανίδη. 2-1 στο τριβιασμός. Κυπριανίδης καλάθι. Time out για το Σικάριος. 27-33. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι. Το time out που πήρατε η Σικάριος. Γιατί δεν τον άξονα να ξεφέγει ξανά με 6. Το 6 είναι σχετικό, δεν είναι πολύ πόντη διαφορά, αλλά ο άξονας έβγαλε 2. Ο συνδυασμός έβγαλε καλά, 25-33. Ο Ρέμπελος την επαναφορά από την baseline, πιέζει ο Κωστακίδης ψηλά. Πιέζει και ο Ερμίδης, πιέζει και ο Αυτής, πιέζει και ο Κυπριανίδης τον Ανδριά. Ο Γιάννης είναι το σκαλοπάτι, δεν τον βλέπουνε, ο Παπαθανασίου πήρε την μπάλα. Και τώρα ο Ρέμπελος, τον Ανδριά, 2-1, όχι. Γύρισε ο άξονας. Θα μπορούσε να παίξει 2-1 ο Ανδριάς, φοβήθηκε, αλλά ωραίο πάψιμο τον Πολύζο. Καλάθι, όταν πιέζεις, δημιουργούνται και άμα υπάρχει διάσπαση. Το εκμεταλλεύτηκε το άξονας, με υπομονή. Ο Ισκάρτης με σχολείται, 29-33. 5 ακριβώς λεπτά για το 6 λεπτά λεπτό. Ερμίδης, τον Ανδριά, Ερμίδης, κρίνος διασμά γεμάτο. Αφήνουν το σούτ τον Ερμίδη, λάθος, σουτέρσα τον Ερμίδη, δεν αφήνει σουτ. Όπως και το Μιτσάκι, όπως και το Πολύζο, όπως και το Τραχανέλη. Ο Γιωσμάς είδαμε εδώ να δίνει ένα τρομερό σκριν. Πολύζος, άστοχος, ριμπάω τον Γιωσμάς. Ερμίδης, ο άξονας πατάει πιο καλά του Σικάριος. Σε αυτά τα πρώτα 15 λεπτά, ο Στακίδης, ωραία ενέργεια, καλάθι. Η βοήθεια δεν βγήκε ποτέ από την αδρία την πλευρά. Νομίζω πήραν τον αέρα τον Σικάριος ή ο άξονας του στη δεύτερη περίοδο. Διαβάζουν τα μισμάτς. Ο Λίζος. Ωραίο καλάθι. 31-37. Πέρασε ανάμεσα σε δύο παίκτες και με φλόουτερ βρήκε το στόχο. Αξίς, πάσα ωραία στην αδρία την πλευρά. Σκιπ. Ερμίδης. Ωραία στο Κωστακίδη που έκοψε από την baseline, αυτό έχει προβεί. Στα μάτια στην Ελλάδα, αλλά δεν έχει βρει την ελπίδα. Ο Γιάντσης, παρακινδυνευμένη πάση στο Ρέμπελο, 3-1. Άργησε ο Ρέμπελος. Βήματα, on jump ball.
Σύνδρυματα. Δίνουν τα χέρια Κυπριανής με τον Γιάντζη. Φάουλ. Δόθηκε. Στον Κυπριανή νομίζω. Ωραία, έπαιρνε στην επαναφορά. Λάθος, κλέβει ο Κυπριανίδης. Πολύ έντυρος παίκτης. Ο Ρέμπελος δεν έχει βρει ακόμα ρυθμό. Γιωσμάς κατεβάζει την μπάλα, είναι all around παίκτης. Pull up, άστοχο. Ο Ρέμπελος το rebound, προσπαθεί να τρέξει. Δίνει στο Γιάντζη, ωραία στον Παπαδανασίου, ευθυνδιασμός. Φάουλ του Γιωσμά. Δύο βολές. Ο Γιωσμάς δεν βριάζει, αλλά κατέβασε νομίζω τα χέρια, όπως το είδα εγώ. Δεύτερο φάουλ νομίζω το Γιωσμά. Όχι. Πρώτο τελικά, εγώ μιλάω. Όχι, να θυμίσει κάποιος εκεί. Δύο βολές για μένα. Θανάση, τον πίνακα διαφορετικά. Παπαθανασίου. Δεύτερο φάουλ του Γιωσμά. Δεύτερο φάουλ του Γιωσμά τελικά, έγινε ένα λάθος στον πίνακα. Δύο βολές από Παπαθανασίου. Θα στοχίσει. Έγινε αλλαγή ο Γιωσμά. Ναι, λογικό γιατί έκανε το δεύτερο του φάουλ. Παπαθανασίου έστωξε την πρώτη βολή. Εύστοχο στη δεύτερη, 32-37. Και για να δούμε τώρα το λάξο δεν χωρίς το Γιωσμά. Αλλά ο Δικατσίτης μέσα, Τζιβάνης επέστρεφει, Playmaker. Κωστακίδης και Πριανής προσπαθεί να πασάρει τον Πολύζο. Βγαίνει βοήθεια από τη δυνατή πλευρά ο Ανδρειάς. Αφήνει ο Κωστακίδη για τρεις για να δούμε αν θα τον τιμωρήσει ή όχι. Ο Ανδρειάς θα πάρει το rebound, δικαιώθηκε για την άμυνα. Πολύζος, 3 και 10, 10 για να λήξει το δεύτερο δεκάλεπτο ο Πολύζος. Σημεωνής που βγήκε για πρώτη φορά στο παιχνίδι, Πάτσε. Νομίζω ότι θα είναι κακές αποστάσεις. Γι' αυτό πάτσε ο Σημεωνίδης. Ήταν τρεις παίχτες σε απόσταση ενός μέτρου, ένας με τον άλλο. Υπερφορτός από μια πλευρά. Τζιβάνης τώρα στον Αντικατζίδη για πες Γιώργο. Δύο-τρία πραγματάκια όπως βλέπεις το παιχνίδι μέχρι στιγμής. Εδώ έχει Τζιβάνης τον πόλο. Στηρίζονται πάρα πολύ στο Μιτσάκι μέχρι στιγμής. Νομίζω ότι πρέπει να αναλάβουν ρόλο και οι αλληπέδεις. Κάτω χαμηλά είναι αυτό. Για μαρτύρε το Κωστακίδης. Νομίζω είναι σωστή η υπόδειξη του διαιτή. Πάνω σε αυτά που έλεγα Άλεξ, οι Σικάριες πρέπει να βρουν και άλλα στηρίγματα δίπλα στο Μιτσάκι. Νομίζω ο Πολύζος πρέπει να βοηθήσει ο Παπαθανασίου, ο Σημεωνίδης που μπήκε. Έχουν παίκτες Σικάριες, μπορούν να βρουν επιθετικά λύσεις. Όσον αφορά τον άξονα, νομίζω έχουν πολύ καλή στρατηγική μέχρι στιγμής. Αλλά πρέπει να σκοράρει λίγο παραπάνω πιθανώς ο Ερμίδης με τα τρίποντά του. Σημεωνίδης τώρα. Τον Πολύζο, το σκύριο του Σημεωνίδη, βγαίνει ο Παπαθανασίου, ελεύθερο τρίποντο, άστοχο, αλλά ήταν μια ορθολογική επίθεση. Ερμίδης, φάουλ, δύο βολές, αυτό που πήγε ο Γιώργος Ερμίδης, τώρα προσπάθησε να διαβολήσει την ομάδα του Σικάριος, πήρε τις δύο βολές. Έβαλε έξυπνα εκεί το σώμα του Ερμίδη στα όρια του φάουλ θα έλεγα, κέρδισε το φάουλ. Δύο βολές για τον Ερμίδη. Αυτό που είπε ο Γιώργος είναι σωστό. Προφάνησε πολύ καλά την μπάλα με το σώμα και πήρε τις δύο βολές. Αστοχή όμως την πρώτη. Δίνει υποστήριξη για να λήξει το πρώτο δεκάλεπτο. Το δεύτερο δεκάλεπτο, με συγχωρείτε. Το πρώτο ημίχρονο. 32-38 με μία στις δύο. Ερμίδη. Ο Παπαθανασίου προσπαθεί να παίξει. Ο Τζιβάνι τελικά δεν παίξει. Θα δώσει τον Πολύζο. Πολύζος με τον Κωστακίδη, Πολύζος, Σημεωνίδης, Γιάντζης, τρομερή άμυνα του Αντικατζίδη βγήκε από μπροστά. Ο Γιάντζης δεν κλείδωσε τον αντίπαλο. Ωραία όμως και το deflection του Πολύζου. Στηρίζονται πάρα πολύ στο pick and roll οι Σικάριος, δεν έχουν άλλη στρατηγική από ό,τι βλέπω μέχρι στιγμής και ο Άξονας το έχει αντιληφθεί αυτό. Αν και τώρα μπήκε ο μέτρη του pick and roll, ο Μιτσάκης. Για να δούμε. Δεν έχουμε παίξει και το χώρος που παίζουν ένα συγκεκριμένο σύστημα μέχρι στιγμής. Τι ομάδα ο Σικάριος, για να δούμε. Φάουλ τον Πολύζο. Είναι φάουλ που έχει τραβήξει.
Βολές νομίζω είναι ομαδικά. Μεγάλο φάουλ, το τρίτο του Πολύζου. Μεγάλο πρόβλημα για τον ομάδο Σκάριος. Και τρία φάουλ ο Ιάσονας. Και δύο βολές ο Ερμίδης. Και ευκαιρία να διευρύνουν τη διαφορά και θα το καταφέρει ο Ερμίδης για τα 2-9. Στους 7 νομίζω είναι μεγαλύτερη διαφορά. Αν δεν απατώμε, άμα δεν με απατάει η μνήμη μου. 32-40. Αλλαγές. Ο Τσελικαρίδης θα αλλάξει τον Πολύζο. Ο Ακτσής θα αλλάξει τον Ερμίδη. Παπαθανασίου. Μητσάκης. Πρέπει να ανέβει ο Μητσάκης. Παίρνει το σκρίνο τον Γιάννη, τώρα ο Μητσάκης. Σκρίν. Το βρίσκει μέσα, εξτρά μπάσα, αυτό που σας έλεγα. Παπαθανασίου, καλάθι. Ο Μητσάκης, άμα ρολάρει ο ψηλός, το έγινε τώρα, πήρε την μπάλα. Δημιουργήθηκε ισορροπία, εξτρά μπάσα, close out, επίθεση και καλάθι από τον Παπαθανασίου. 34-40, νομίζω είναι λάθος να παίζει το Μητσάκη, το έχω πει από την αρχή, παρόλο που μέχρι στιγμής προηγεί το άξονος και δεν έχει κάνει πάρα πολύ ζημιά ο Μητσάκης. Τώρα σώζει ο Βιπριανίδης, Αξίζει για τρεις, καλό φαίνεται, άνθρωπο Γιάννης, παίρνει το μετρικό, τρέχει όμως και θα εγκλωβιστεί. Πάρα τον Αξί. Και τεχνική ποινή στο Τσιβάνι. Από τον άξονα 44-40. Τώρα νομίζω δόθηκε φάουλ και τεχνική ποινή, άρα συμπληρωμένων 4-5 ομαδικά. Λογικά εδώ όμως δεν είναι πολλές, γιατί η τεχνική ποινή επακολούθησε τη φάουλ. Ο Γιάννης πάνε εδώ στο χέρι στον Αξί, δεν το ήθελε το χτύπημα. Μπράβο στον Αξί που δίνει το χέρι του. Δύο πολλές για το Μητσάκη. Όχι, τεχνική ποινή, σωστό. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με το φάουλ, επειδή ήταν το φάουλ που έγινε, ήταν δεν είναι σημειωμένο ομαδικά. Άρα λογικά θα είναι τεχνική ποινή. Όχι, έχουν συμπληρώσει ομαδικά φάουλ, αλλά τώρα είναι. Απλά συμπληρώθηκε μετά την τεχνική ποινή. Έχει δίκιο. Άρα ήταν το τέταρτο, αυτό λένε και τα παιδιά από την γραμματεία και οι διαιτητές. Οπότε δεν είναι δύο βολές. Γιατί το τέταρτο το φάουλ ήταν το τέταρτο, ήταν η τεχνική ποινή ήταν τα ομαδικά. Οπότε η τεχνική ποινή ήταν αυτή. 35-40 τώρα. Ο Παθανασίου. Μητσάκης με τον Αχτσί. Ο Γιάννης έχει τον δώσει στο σκριν. Ωραία τώρα η άμυνα εδώ, Μητσάκης, αστοχή. Τσιλικαρίνης πάνε σώσει. Σε χαμόνι το τοχή. Δεν το καταφέρνει. Η μπάλα για τον άξονα με τον Κωνσταντίδη. Εγώ από την άλλη, Άλεξ, θα διαφωνήσω μαζί σου. Πιστεύω ότι παίζουν πολύ καλή άμυνα στο Μητσάκη. Αξίζει ωραίο γύρω στο επέστοχο. Το πιέζουν παντού, τον φύρουνε, τον παίζουν στην επαφή. 35-40. Δυσκολεύουν πάρα πολύ τη ζωή. Απλά η άποψή μου είναι ότι το Μητσάκη που έχει πουλ αψούτ και μπορεί να δώσει την πάρα στο ψηλό, δεν το παίζει over. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν σημαίνει ότι είναι η σωστή. Ο Γιάννης τώρα με τον Αντικατζίδη. Ωραία στον Παπαθανασίου, δεν συγκρατεί την μπάλα. Δικά συμπληρωμένα και δύο βολές για τον Κυπριανίδη. Ο Πολύζος ξαναμπαίνει για να κάνει την τελευταία επίθεση. Το άξονα. Πολλά νεύρα από τους Σκάριος. Για μένα κακός. Πρέπει να παίξουν το παιχνίδι τους. Όπως και ο άξονας φυσικά. Ο Αχτσής τους έχει κάνει πολλή ζημιά. 35-42 ο Κυπριανίδης. Αστοχή στις δύο και την Κατζής πάρει το περιπάνω. Ο Γιάννης το πήρε. Μητσάκης. Ο Λίζος. Τρώει. Περνάει. Πόδια από τον Κωνσταντίνη. Είναι σωστό. 11,3 για να λήξει.
μπάλα για τους Σικάριους. Ανδριάς την επαναφορά από την πλάγια γραμμή. Ο Μιτσάκης γίνει τελικά η μπάλα στο Γιάντζη. Ωραία στον Ανδριά, καλάθι. 37-42. Το καλό κλείσιμο για τους Σικάριους. Ένα ημίχρονο που νομίζω ανήκει σχεδόν ολοκληρωτικά στον άξονα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε στο τρίτο δεκάλεπτο μετά την ανάπλωση του πρώτου μηχρόνου και τις βραβεύσεις στους παίχτες που πήραν τα βραβεία. Ο Ερμίδης σκορ, στο σκορ σίγουρα, μετά τον Ερμίδη που ήταν εδώ. Ο Ατσίδης ασίστ, ο Χάρης και ο Βλάχος στο efficiency νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, στα rebound πολύ πιθανό, γιατί νομίζω διέφυγε με δύο βραβεία. Η πρώτη κατοχή είναι για τον άξονα που προηγείται με 37-42. 37-42 σε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο με υψηλό σκορ και για τις ομάδες, παρόλο που είναι τελικός. Είναι ο μεγάλος τελικός στην πρώτη κατηγορία, στην ανώτερη κατηγορία, Team Masters. Ο Παναζής, ο Μητσάκης, ο Λίζος, με τον Ερμίδη, σκηνάει τον Τζιλικανίδη, εδώ παίρνει ο Πολίζος. Στον να παίξει τα πόδια, καλή άμυνα του Ερμίδη, ωραίο γύρο στέμπα από τον Πολίζο, άστοχο, rebound ο Γιασμάς. Είναι ο Γιασμάς, δύσκολα θα το πάρει το rebound. Ερμίδης, Αχτσής, ωραία στρατικά τσίδη στην αδεία την πλευρά, αυτός κοντρολάρει και δίνει στον Γιασμά, πολύ ωραία πάσα στον Κωστακίδη, του φεύγει μπάλα από την πολύ καλή άμυνα του. Παραλίγο να την κλέψει ο καθιστός, έτσι. Σκύ, ο Βαθανασίου τώρα, τον Πολίζο. Μητσάκης, παίρνει το σκύνο από τον Παταζή, όχι θα εκτελέσει για τρεις ο Μητσάκης, θα στοχίσει rebound από τον Παταζή με τη βοήθεια του Τσιλικαρίδη. Μητσάκης, ωραία στο Παθανασίου, με τον Γιασμά, πάει να παίξει το πόστο, είπα γύρω. Ωραία ενέργεια! Απίστευτο! Εγώ στο ρούσο κατά λάθος, αυτό πέρα το Παθανασίου στο Γιασμά. Έχουν διασμά στην καλάθη από τον Ερμίδη, που είχε δει και ο Γιώργος, είναι ένας από τους αθλητικούς παίκτες. Ο Ερμίδης. 37-40, 4-7 πόντς μπροστά. Ο άξονας, πολύ γεμάτο screen. Γεμάτο. Άστοχο, rebound ο Γιασμάς, μαγνή πάσα. Αχτσής. Μπορεί να δώσει και την πάσα. Άστοχος, rebound από. Τελικά η μπάλα βγήκε έξω από το χέρι του Παθανασίου. Νομίζω εδώ θα χρειαζόταν το βίντεο assist με replay. Δεν ξέρω, εγώ από εδώ που είμαι δεν μπορώ να καταλάβω. Δύσκολη φάση. Ο Αχτσής τώρα στον Ερμίδη που μαρκάρεται τον Πολίζο, που έχει τρία φάουλ ο Ιάσονας. Ωραία, περνάει από την baseline. Προσπαθεί να παίξει με την πλάτη. Με δευτερόλεπτα περνάει από την baseline. Βγαίνει πολύ στον Σιλικαρίδης, αλλά το rebound τελικά. Υπάρχει στον Σκάριο Σιλικαρίδης. Αφενός βγήκε από η αλήθεια. Αφεντόν όμως ήταν αρκετά μακριά από εκεί που θα πρέπει να είναι κατά την άποψή μου για να κυκλοφορήσει ο Ερμίδης. Ο Λίζος τώρα hand-off με το Μητσάκη. Άλεψε έξυπνο το ψηλό σχήμα του άξονα, θέλουν να ελέγξουν τα rebound, ξέρουν ότι είναι... Μητσάκης, βλέπουμε, προσαρμόζουν το λιπές πάνω του, αλλά με υπομονή πέρασε μπάλα μέσα. Τι πετύχανε το καλάθι. Νομίζω ότι οι Σικάριοι δεν έχουν υπομονή. Το ψηλό σχήμα του άξονα αποδίδει. Σωστό. Το σχόλιο για τον άξονα από τον Γιώργο, το δικό μου σχόλιο για τον Σικάριο στο Ρεχάντε, στον Ερμίδη. Ο Παναζής παίρνει ακόμα ένα rebound. Ωραία, βάλε το κορμί του Γιωσμά. Ο Λίζος εφηβιασμός. Λόγα το Γιωσμά. Και τώρα εξαιρετική άμυνα από το Γιωσμά. Είναι τρομερός παίκτης. Ο Γιωσμάς είναι τρομερός, αμυντικός και τρομερός παίκτης όλα. Νομίζω το λάθος το έκανε τώρα ο Πολίζος που ενώ είχε τον αριστερό διάδρομο να τελειώσει με αριστερό lay-up, προσπάθησε να περάσει από κάτω. Και έπεσε πάνω στις δαγκάνες του Γιωσμά. Ωραία προσλέει, επιστρέφει μας λέει ο Γιώργος στη θέση του Πολίζου που έχει τρία φάουλ, προσπαθούν να τον προστατεύσουν και όλο στον Ιάσονα. Ο Παπαθανασίου επαναφέρει από την baseline, 17-30 επίθεση. Φανταζής με τον Γιωσμά. Λέβη, βοήθεια, ωραία την Δεκατσίνη. Γιωσμάς, Κωνστακίδης, επιβιασμός. Καλάθι. Νομίζω ο άξονας. 39-40, νομίζω ο άξονας ελέγχει το παιχνίδι. Έχει επιβάλει τον ρυθμό του. Γίνουν πολύ καλές παγίδες στους παίχτες. Κυνηγάνε πάρα πολύ τους εκνηδιασμούς οι παίκτες του άξονα, αποδίδει καρπούς αυτό. Εδώ το flare screen από τον Παταζή και θα οδηγήσει σε pick and roll. Ο Παθανασίου 45, Ρέμπελος, περνάει το Κωνσταγκίδη, όχι τελικά γιατί έχει πολύ καλό γλίστριμα. Ο Κωνσταγκίδης κλέβουνε η ομάδα του άξονα, τσις,
Ερμίδης, άστοχος. Ανάσα για το άξο, ουσικά δεν θα έκανε καλά στον πρώτο τελειωμό ο Ρέμπελος. Λάθος, ο Αντικατσίδης. Δεν συγκρατεί. Ομυρικές μάχες. Η κατοχή παραμένει στον άξονα. Σε όλη την επίθεση Μητσάκης σαν την μπάλα τη βρίσκει στο μαγαζί. Ο γιος μας κάνει το deflection. Η κατοχή παραμένει στον άξονα που έχει 14 λεπτά για να εκδώσει την επίθεση του. 6.45 για να λήξει το δεκάλεπτο. Χέρι με χέρι του Ρεμπέλου. Στο Μητσάκη που παίρνει δεύτερο σκρίνο από τον Λεπανταζή. Και έτσι το αρχίζει το σκρίνο. Αυτά τα σου θέλουν μυσικάριος. Αυτά τα σου. 42-46. Τεχνική ποινή νομίζω θα φάνε ο Πανταζής και ο γιος μας και θα είναι σωστό. Ή όχι, οι παρατηρήσεις. Δεν χρειάζονται αυτά τα νεύρα να πούμε. Είναι τελικός, είναι παιχνίδια γερά νεύρα, σίγουρα. Αλλά καλό είναι οι διαφορές να λύνονται στο παρκέ. Σωστό. Εντάξει, είναι και οι δύο πολύ δυνατοί παίχτες. Είναι άθλημα επαφή στο μπάσκετ. Θα υπάρχουν επαφές. Δεν χρειάζεται να. Οι επαφές να οδηγήσουν σε διενέξεις. Πρόκειται για τις δύο καλύτερες ομάδες της Μάστερ που φτάσανε στο μεγάλο τελικό. Εκεί θα πρέπει να σταθούν. Επαναφορά με τον Ερμίδη να δίνει στον Αντικατσίδη. Αξίζει με τον Ρέμπελο. Αξίζει τρίποντο. Καλό φαίνεται, άστοχο. Δικαιώνονται που αφήνει το σούτ στον Αξί η Σικάριος. Ο Ρέμπελος τώρα. Ωραία reverse. Αν και αυτή είναι την ωραία τεχνική σου. Δεν είναι φάουλ, σωστό. Εντάξει, χτύπησε ο Κωστακίδης. Δεν ήθελε ο Ρέμπερ να το χτυπήσει, πέρασε, το βρήκε. Επαναφορά από την πλάγια γραμμή με τον Ρέμπερ να κάνει. Να παίρνει την μπάλα. Να ετοιμάζεται να πάρει την μπάλα. Τσιλικαρίδης. Κοιτάει στο πόστο Πανταζής. Και αυτό που λέει ο Γιώργος και δεν το βλέπουμε. Μητσάκης, παίρνει στο Τσιλικαρίδης. Ξανά πήγε ένα ρόλ. Ωραία, πέρα στο παιδικό, σώζει, αλλά... Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουν τη στρατηγική τους πλέον. Ο άξονας. Ερμίδης με τον Μητσάκη. Πολύ καλή άμυνα του Μητσάκη, τρομερή άμυνα. Δεν έχω ξαναδεί τόση άμυνα εγώ προσωπικά. Τρομερός παίκτη. Ο Γιάννης θα μπει στη θέση λογικά του Πανταζή ή του Ζηλικαρίδη. Του Ζηλικαρίδη δυναμώνει το σχήμα. Με δύο βαριά κορμιά, με τρία άμα βάλουμε και τον Παπαθανασίου. Μάλλον προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το ψηλό σχήμα του άξονα που μας έχει πει ο Γιώργος. Τώρα ο γιος μας, τρίποντο. Άστοχο, ριμπάντο με τον Κωστακίδη. Αχτσής, Κωστακίδη θα το πάρει. Θα στοχίσει το ριμπάντο από τον Ερμίδη. Καλάθι. Ο Γιάντσης, Πανταζής, τρέπει ο Σκόμπι. Αστοχή, ξανά αστοχή. Ο Αντικατσίδης παίρνει την μπάλα, φάουλ από τον Ρέμπελο. Έχει πολύ χρόνο το μάτς, αλλά στηρίζεται πάρα πολύ στο pick and roll η Σικάριος και όχι μόνο στο pick and roll, είναι συγκεκριμένοι παίκτες που σκοράρουν. Πρέπει να μπουν επιγόντως στην εξίσωση και άλλοι. Τώρα θα αλλάξει ο Πολύζος τον Ρέμπελο. Ο Αξής θα κατεβάζει για τον άξονα. Ερμίδης με τον Παπαθανασίου. Ερμίδης θα το προσφέρει να το παίξει στα πόδια. Θα πάει το σκέντρο από το γεσμά. Ο Παπαθανασίου θα κάνει καλή άμυνα. Ο Κωστακίδης με τον Μητσάκη. Καλά για τον Κωστακίδη. Πολύ ωραία κίνηση. Πολύ μεγάλα ρήγματα δημιουργία.
Κώστα Κίνη στην άμυνα. Ο Σικάριος 42-50, στους 8 πόντους μπροστά ο Άξονας. Στην μου από τον Κωστακίδη, το τελείωμα εξαιρετικό. Ο Λίγος παραπέντος κρύβει από τον Ποταζή. Διστάζει ο Παθανασίου από τα πόδια του. Νομίζω θα έπρεπε να πάρει το συνεχείο ο Δημήτρης Παθανασίου. Δίστασε με αποτέλεσμα να εκλαμβιστεί και time out για τον Σικάριο. Θα επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε. Time out που πήραν οι Σικάριοι γιατί βλέπουν τον Άξονα να ελέγχει το παιχνίδι. Να προηγείται 42-50. Αχτσής. Κωστακίδης. Αχτσής. Άμυνα ζώνης από το Σικάριο 2-3. Για να δούμε. Ο Ερμίδης την τρυπάει το πολύ εύκολα. Σπουδαίος εκτελεστής. Την τρύπησε πολύ εύκολα τη ζώνη. Πέρασε. Έρχεται το καλάθι και διαφορά σε διψήφιο αριθμό πόντων. Για πρώτη φορά ο Μητσάκης με τον Αχτσή. Ο Λίζος, ωραία προσπίτη στο Κωστακίδη. Παπαθανασίου από την γωνία για τρεις, άστοχος. Ριμπάντος μας, μακρινή πάση στον Ερμίδη. Αστοχή ο Ερμίδης, θα μπορούσε να δώσει την πάση στον Αχτσή. Αυτός το επιστρέφει στο Κωστακίδη. Ερμίδης για τρεις, άστοχος. Ο Μητσάκης παίρνει το ριμπάουντ. Ο Λίζος με τον Κωστακίδη. Πολύ καλή άμυνα τον. Στις ομάδες του Άξονα, στους Σικάριος, Γιάντσης, ο Πολύζος, Παπαθανασίου, ο Πολύζο, Πολύζος, βήματα. Τα έκανε νομίζω ο Ιάσονας. Φαίνεται να είναι εκτός αγώνα ο Πολύζος, έχει χάσει την ψυχραιμία του. Νομίζω παίζει ρόλο και τα τρία φάλ που έχει κάνει. Σύσταρα για τον Άξονα που δείχνει να ελέγχει το παιχνίδι. Γιωσμάς, Άλλιου, δεν τα καταφέρνει. Και φάουλ του Γιάντσι. Στο Γιωσμά, εγώ στην αρχή νομίζω ότι το έκανε ο Γιωσμάς και άμα το έκανε ο Γιωσμάς θα ήταν το τρίτο. Το έκανε ο Γιάντσις τελικά. Επαναφορά από την baseline με τον Αχτσί. Αν δεν αυταπατούμε δεύτερο φάουλ του Γιάντσι. Δεν έχω ιδέα να σου πω την αλήθεια. Όχι, το 15 είναι. Το πρώτο βλέπω στον πίνακα, το δεύτερο. Δεν ξέρω. Πάω και το σταγίδι τώρα πάνω στον Πολύζο. Έξυπνο φάουλ, πρώτο ομαδικό μόλις. Ένα έχει η ομάδα λοιπόν. Σικάριος που θα έχει τώρα την επαναφορά με τον Παπαθανασίου από τη sideline. Θα δώσω την πάρα στο Γιάντσι. Μητσάκης, χέρι με χέρι. Ανοίγουν να παίξει τα πόδια, αλλά ο Μητσάκης είναι παίξει το pick and roll. Back to screen, θα εκτελέσει ο Μητσάκης, θα στοχίσει το rebound από τον Παπαθανασίου. Μητσάκης, ωραία πάσα στο Γιάντσι. Τρομερό πλούτο από τον Αντικατσίδη. Κωστακίδης τρέχει, τον Πολύζο παίξει 3 fouls. Στον Ερμίδη, ευθυδιασμός με τον Βάλτα. Φτάνα καταφέρει. 2.55, υπόδειγμα με αφιλιασμό από τον Άξονα. Ψυχολογία με το μέρος τους πλέον. Σε κάθαρα. Μητσάκης, πέντο σκριν, εκτελεί. Καλά και κεφάλα το Μητσάκη. Σπουδαίος παίχτης. Σπουδαίος παίχτης. Το τρίπον τον δέχτηκε σφαλιάρα. Όντως ήταν δεύτερο. Από τον αντίπαλό του πέτυχε ένα απίστευτο καλάθι, ένα μοναδικό καλάθι, δείγμα της ποιότητας. Στην αρχή λόγω νομίζω ότι ήταν δίποντο, να σου πω την αλήθεια. Τελικά βλέπω ότι είναι τρίποντο, τρίποντο και φάουλ και τρίτο το Αχτσί. Τρίτο φάουλ. Παίχτη του Άξονα, το νούμερο. Ο Τραχανέλης ετοιμάζεται μετά από πάρα πολύ ώρα να μπει. Θα αλλάξει τον Αχτσί λογικά. Όχι. Κωνσταντίνο. Τον Αχτσί τελικά παίρνει τρία φάουλ, ναι, σωστό. Ψηλώνει το σχήμα του Άξονα, αλλά δεν έχει παίχτη στο κατέβασμα καθαρό. Για να δούμε πώς θα βγει αυτό το σχήμα. Ο Μητσάκης θα ευστοχίσει να κάνει το 46-55. Ο Ερμίδης με το προηγούμενο τρίπον το τόξι διαφορά στο 13, τώρα είναι σε 9. Δίνει στο Κωστακίδη, αυτό στο Γιωσμά.
Ο Γιώσμα αστοχή. Ο Αντιγκατσίδης παίρνει το θετικό ριμπάουν. Βοηθάει πάρα πολύ το καλύτερο τρίποντο το Κωνσταγκίδη. Έστωχο για αυτό. 46-58. Βρίσκουμε λύσεις η ομάδα του Άξονα. Τα επιθετικά rebound είναι κομβικά που παίρνει ο Άξονα στην τρίτη περίοδο. Τώρα η διαφορά είναι στους 12. Μητσάκης. Πριν από τον Γιάννη, αλλά τρομερά ο Μητσάκης παίρνει αντίθετο μέσα από το screen και βάζει καλά. Πέρασε ανάμεσα από τον αμυντικό του και τον screener ο Μητσάκης. Και έβαλε το καλάθι, αλλά δείχνει αυτή τη στιγμή απελπιστικά μόνος του για τους Σικάριους. Ο ενώ ο Άξονας βρίσκει λύσεις, ο Αντικατζίδης τώρα στο χ. Ο Ερμίδης καλάθι. Επιθετικό rebound και καλάθι τον Ερμίδη. 48-60 και time out. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι. Αν πήραν το time out, οι Σικάριους νομίζω έχουν ακόμα ένα. Για να δούμε. Κίδης και Ερμίδης οδηγούν τον Άξονα μέχρι στιγμής. Θα προηγείται με 12 πόντους και ο Αχτσής και ο γιος μας, όχι τόσο πολύ στην εκτέλεση όσο στην φορά που προκαλείται ο Σικάριος. Ο Λίζος για 3, άστοχο, rebound από τον γιος μας. Βλέπει ο Γιάντζης, παρασύρθηκε ο γιος μας. Ο Λίζος. Αλλαγή στα screen. Τρίποντα τον Πολίζο, άστοχο. Αδριάς στο rebound, Πολίζος. Φλόουτερ, άστοχο. Κόζι, Αδριάς, αστοχή. Η μπάλα τελικά για τον Άξονα. Κωνστακίδης τώρα στον Ερμίδη. Ο Άξονας. Καλιάνο Τσιλικαρίδη. Ο Κωνστακίδης όμως. Καλιάνο στον Κωνστακίδη. Ερμίδη. Κατάφερε και πέρασε την μπάλα. Ραχανέλης για 3, αλλά δεν μετράει. Επιθετικό φάουλ του Γιασμά. Και τρίτο. Για την περίοδο ο Σικάριος. Και θα βγάλουν το Γιωσμά ο Άξονας για να το προστατεύσει γιατί έχει 3 φάουλ για την άμυνα. Έκανε τώρα το φυτικό φάουλ για το τρίτο του. Ο Μητσάκης στην επαναφορά. Ο Λίζος. Όλα για τον Σικάριος. Ο Λίζος. Του δίνει τον αριστερό διάδρομο. Ο Ερμίδης πρόκειται. Ο Λίζος με τον Αντικατζίδη, κλέβει ο Αντικατζίδης. Προλαβαίνει η αστοχή. Τέλος τρίτου δεκαλέπτου, 48-60, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι για το τελευταίο δεκαλέπτο, το τέταρτο. 48-60 προηγείται η ομάδα του Άξονα το Σικάριος. Μέχρι στιγμής ελέγχει απόλυτα τον ρυθμό στα 3 δεκαλέπτα. Ανδριάς, κλέβει ο Ερμίδης. Πετυχαίνει το καλάθι. 48-62. Παπαθανασίου. Μητσάκης. Αλλαγές. Heads out. Ωραία ενέργεια από το τελείωμα. Τελικαρίδης. Θα δούμε σε ποιο το χρέωσε. Στον Κυπριανίδη και δύο βαθμούς για τον Τζιλικαρίδη. Δύο βαθμούς για τον Τζιλικαρίδη. Έστω, χρήσε πρώτο Τζιλικαρίδη.
49-60. 62 με συγχωρείτε, γιατί ο Ερμίδης έκανε ένα πολύ ωραίο κλέψιμο και φρυδιασμό. Άστοχο στη δεύτερη ο Τέο. Είναι πάνω από ένα τσίπ που έχει βοηθήσει πάρα μα πάρα πολύ. Τώρα τρώει την παγίδα. Συγκρατεί όμως την μπάλα. Κρατάει το σταθερό του και δίνει στο γιοσμά. Και αυτό τον Ερμίδη που περνάει από την baseline, τον Ανδρέα που κάνει φάουλ. Γιατί άπλωσε το σώμα του. Την ώρα που ο Ερμίδης προσπαθούσε να περάσει. Σωστό φάουλ από τον Ανδρέα. Ο Ερμίδης θα κάνει την επαναφορά από την baseline με τον άξονα να ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι. Τίποτα δεν έχει τελειώσει, πολύ χρόνο το παιχνίδι. Γιος μας. Όπως έχεις πει και εσύ σε άλλη περίπτωση, 10 λεπτά είναι μια μπασκετική αιωνιότητα. 3 δευτερόλεπτα, πολύ σωστό που λες Γιώργο. Βέβαια έτσι πως δείχνει το παιχνίδι, δεν βλέπω τρόπο με τον οποίο ο άξονας μπορεί να το χάσει. Βέβαια το μπάσκετ τώρα μιλάμε για 2 λεπτά, μπορεί να κάνουμε τη διαφορά. Ένα-δύο λεπτά. Για ένα παίκτη που νομίζω μπορεί να αλλάξει τη ροή ενός αγώνα από Σικάριος. Ο Μιτσάκης που έχει την μπάλα και τη δίνει στο Γιάννη. Αλλά το παίζει overplay άμυνα. Τρομερή άμυνα από Λαχτσί, τα δίνει όλα. Ο Γιάννη σα το χεί. Ο Γιωσμά στο αμυντικό. Ερμίδης με το διάλογο να ρίξει τρίποτο, όχι. Θα το ηρεμήσει καλώς το Κωνσταντίδη. Καλή άμυνα του Γιάννη. Η μπάλα για τον άξονα με τον Αχτσί. Κυπριανίδης, Κωστακίδης, τρίποντο, άστοχο, ριμπάντο από τον Θανασίου, Μιτσάκης, με τον Αχτσί να το μαρκάρει από το πρώτο λεπτό. Γκριν, Τσιλιγαρίδης, Μιτσάκης, καθυστερούνε. Ο Ανδριάς τώρα το screen. Heads out από τον Κυπριανίδη και foul. Τρομερή άμυνα του Κυπριανίδη. Βγαίνει πάρα πολύ γρήγορα πάνω στο Μιτσάκι. Αυτό γίνεται σε όλο το παιχνίδι. Και δεν τους πειράζει καν που κάνανε foul. Ήταν χαμηλά. Θέλουν να περιορίσουν όσο γίνεται το Μιτσάκι. Το Κυπριανίδη το χειροκροτούν και πολύ καλά κάνουν οι συμπαίκτες του. Για αυτή τη heads out άμυνα που έπαιξε. Για την ομάδα πάνω απ' όλα. Δεν τον ενδιαφέρε αν θα κάνει foul ή όχι. Τον ενδιαφέρε να. Μην αφήσει το Μιτσάκι να βρει χώρο προς την εκτέλεση. Πάντα να τον αφήσει τέταρτο. Ο Μιτσάκης, ο οποίος δείχνει όμως απελπιστικά μόνος του σήμερα για τους Σικάριους, που είναι μια ομάδα η οποία γενικά σκοράζουν αρκετοί παίχτες. Τρία ομαδικά φαουλ για τα 8 λεπτά πριν το τέλος του άξονα. Σωστό αυτό που λέει ο Γιώργος και τέταρτο θα προσθέσω του Αχτσί. Ο χειροκροτάνε όμως όλοι οι συμπαίκτες του γιατί παίζει με πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια από την αρχή του παιχνιδιού. Έχει ένα πολύ δύσκολο ρόλο να αντιμετωπίσει έναν από τους καλύτερους παίκτες της λίγας. Το Μιτσάκι τώρα τον αναλαμβάνει ο Κωνστακίδης καθώς καλός αμυντικός. Πριν από τον Παταζή, Μιτσάκης για τρεις, άστοχος. Ριμπάντο λεσμά. Πάω. Από. Παταζή. Ξέρω. Δεν είδα. Στους Ακαπαλού. Α πούμε ψέματα, κοιτούσα κάπου αλλού, δεν είδα. Πρώτο φάουλ, αλλά δεν είναι το Παταζή για να το πρώτο φάουλ. Ο Τζιβάνι που επέστρεψε, δίνει στον Ερμίδη. Νομίζω τον έχουν ανάγκη τον Τζιβάνι, γιατί είναι πολύ καλό στο playmaking. Ωραίο γύρο στέλνει τον Τζιβάνι, παραλίγο να πετύχει το καλά. Τσιλικαρίδη, Μιτσάκη, baseball. Παταζή, Παπαθανασίου, καλάθι. 51-62. Τζιβάνι. Με το Τσιλικαρίδη, φάουλ από Ντέο. Τρίτο φάουλ. Ομαδικό για τους ομάδες Σικάριος. Και δεύτερο για τον Τσιλικαρίδη τον Ντέο. Αυτά και 31 μένει ακόμα για να γιώσει το παιχνίδι. Ερμίδης με τον Παπαθανασίου. Ερμίδης. Τρίποντο. Καλή άμυνα, Ανδριά στο ριμπάουντ. Μιτσάκης. Κωστακίδης, πολλά νεύρα από το Σικάριος. Τσιβάνης, Γιοσμάς. Στον Ερμίδη. Τρίποντο. Άστοχο ριμπάντο Μιτσάκης. Βάζει πάρα πολύ ωραία το σώμα του Γιοσμάς. Απελευθερώνει το συμπαίκτη του για να εκτελέσει. Τρομερός παίκτης ο Γιοσμάς.
Και αυτό που λέει ο Γιώργος είναι πολύ σημαντικό. Ανδριάς από τη γωνία, έστωπος! Μειώνει στη σενιά. Αυτό τα σούτ χρειάζονται σε κάτι, θα κρυβάς τα σούτ. Πολύ σωστό αυτό που λέει ο Γιώργος. Και να μην θα περιμένουν όλο το μισάκι θα προσέρχεται εγώ. Στα όρια του φάουλ τώρα ο Τζιβάνης. 53-62, Μουσακίδης στο χ, τον Ιμπάδο Μητσάκης. Ο Άξονας, ο Ισικάρης δείχνουν να έχουν μπαλμό τώρα και να δούμε άμα θα εκμεταλλευτούν το momentum. Ανδριάς, ο Τζιβάνης τώρα με τον Μητσάκη. Μητσάκης με τον Τζιβάνη. 8 δευτερόλεπτα. Φάουλ. Μητσάκη που έχει κερδίσει πάρα πολλά φάουλ. Τους έχει φτύρει, αλλά από την άλλη δεν είναι κακά τα φάουλ που κάνει ο Άξονας, γιατί δεν δίνει διαδρόμο στο Μητσάκη να εκτελέσει. Τον κουράζουμε κιόλας, αυτό που είπε και ο Γιώργος. Τρίτο φάουλ του Τζιβάνη. Αλλαγή τώρα για τους Σικάριους. Ο Πολύζος στη θέση του Παπαθανασίου. Χαμηλώνει το σχήμα κάπως, Γιώργο. Νομίζω ότι χρειάζεται το ψηλό σχήμα. Ανδριάς Μητσάκης με τον Ερμίδη. Πανταζής με τον Αντικατζίδη, Πανταζής. Καλάθι! Το ψάξαμε, νομίζω. Και time out. Για τον Άξονα. Νομίζω ήταν η πρώτη φορά που πήρε την μπάλα στο πόδι στο Πανταζή σε όλο το παιχνίδι. Σωστό. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι. Time out πήρε ο Άξονας που βλέπει το Σικάρι ως να πλησιάζουν σε 7. Ο Αχτσής επέστρεψε με 4 φάουλ. Για να μην κάνει το κάνει φάουλ. Τρομερή crossover από τον Αχτσής. Σημαντικό και για τον Σικάριος, τρίτο για τον Σικαρίδη, οποιοδήποτε φάουλ είναι πολλές. Ερμίδης, Κωστακίδης με τον Πολύζο, Ασσίς, λέγει ο Παναζής στο Γιωσμά. Ο Ερμίδης σηκώνει το χέρι και έκανε αυτό το λάθος. Μητσάκης πάνω με τον Κωστακίδη. Μητσάκης. Πουλαπ, έστωπο! 57-62. Μειώνει στους 5 η Σικάριος. Φάουλ του Πολύζου, κακό φάουλ. Αχρίαστο φάουλ. Τέταρτο για τον ίδιο και ομαδικά. Και δύο πολλές για τον Ερμίδη. Είναι εκτός αγώνα ο Πολύζος. Νομίζω τον είχαν, δεν ξέρω αν είναι εκτός αγώνα, δεν μπορώ να το πω τόσο εύκολα. Δεν κάνει σίγουρα καλή εμφάνιση για τα στάνταρ του. Αλλά νομίζω τον έχει επηρεάσει πάρα πολύ και τα τρία φάουλ που έκανε τα γρήγορα. Αλλά ναι, θα στείλω να συμφωνήσω μαζί σου. Και γνωρίζω τον Τάστο και καλά. Είναι εκτός αγώνα γιατί έχασε την ψυχραιμία του γι' αυτό. Γνωρίζω τον Τάστο και πώς θα παίξει. Είναι τρομερός παίκτης, έχει φοβερό σουτ. Έχει πολύ ωραία τεχνική σουτ. Δεν μπορώ να πω. Αλλά είναι εκτός αγώνα. 57-62. Έχασε την πρώτη βολή ο Ερμίδης. Εσύ στη δεύτερη, 57-63. Έχει πάρα πολύ ώρα, 5-29. Πολύζος. Πολύζος. Κοίτα τον Ανδριά. Το δίνει ωραία τώρα την παρά. Άρα λίγο τον Άστο Ανδριά. Αντιγωνία Ανδριάς. Άστοχος. Γιος μας. Ερμίδης. Δεν ξέρω τι άλλο από για το συγκεκριμένο παιχνίδι, είναι παιχταράς. Πήγε, έκανε close to close, έβαλε καλά, πήρε και το foul. Και είναι και το Αχτσί, και είναι και το πέμπτο foul του Αχτσί. Τώρα το είδα. Το είδα μου το κρατήσα. Τρομερή η συνθήκη αυτή στο παιχνίδι. Βέβαια όλο αυτό ξεκίνησε από την πολύ καλή άμυνα που έπαιξε ο Πολύζος. Ο Πολύζος, αυτό ήθελα να προσθέσω, Άλεξ, σωστή η παρατήρησή σου. Έκανε τρομερό παιχνίδι, αλλά σε ένα κρίσιμο, πολύ κρίσιμο σημείο αποβάλλεται. Με 5 φάουλ. Δεν μπορώ να πω κάτι για τον Αχτσί, το παιδί τα έδωσε όλα. Είναι και πιο μικρό σε ηλικία. Είχε ένα πάρα πολύ δύσκολο ρόλο. Και αυτό το Μητσάκη. Ένα από του κορυφαίου παίκτε τη Λίγκα. Τον προσπάθησε, τον έπαιξε κάποια διαστήματα καλά. Ο Μητσάκη είναι παίκτη που ό,τι και να γίνει θα σκοράρει. Με τον άλλο φερεβίτα τρόπο. 99-3 το σκόρ και ευκαιρία να φτάσουμε σε απόσταση μία κατοχή άμα μπει. Ενό τριπόντου. Θα εστοχίσει ο Μητσάκης. 60-63. Κωστακίδη με τον
παίζεις πιο επιθετική άμυνα, παίζεις και στα όρια του φάουλ. Αυτό είναι μια βασική μπασκετική αρχή. Ο Κωστακίδης κέρδισε το φάουλ από τον Ανδριά και τις δύο βολές. Για την ομαδικά, συμπληρωμένα και για τις δύο ομάδες. 60-63. Κωστακίδης, δύο φορές. Εύστοχος στην πρώτη. 60-64. Κωστακίδης, δεύτερη βολή. Εύστοχος, 60-65. Σε απόσταση σχετικής ασφαλείας και ο άξονας. Πολύζος. Πάρα πολύ ωραία έχει ακόμα, Γιώργο. Ναι, 4 λεπτά και 34 ακόμη. Τεχνική ποινή. Στο Μαργόνι, νομίζω. Στον πάγκο, στο Μαργόνι, όπως και να έχει στον πάγκο, χρειάζεται. Νεύρα χωρίς λόγο. Είναι τελικός, το κατανοώ. Θέλουν και οι δύο μας να πάρουν τον τίτλο. Δεν χρειάζεται. Βολή για το Μητσάκη. Ένα 60-65, ο Μητσάκης 61-65. Επαναφορά από την πλάγια γραμμή, γιατί είχαν την κατοχή σε κάρι αυτό εδώ και η τεχνική ποινή. Έκανε ένα τρόλο για ο Κωστακής δίνει το χέρι τον Μητσάκη. Θα πάει πιο πίσω. Κολίζος με τον Ερμίδη. Κολίζος. Ωραία στον Παταζή. Φάουλ από τον Αντικατζίδη. Πολύ ωραία η πάσα του Πολίζου. Που καθάρισε τον Ερμίδη και έδωσε μια πολύ ωραία λόμπα. Τρίτο φάουλ από τον παίχτη του Άτσονα. Τον Αντικατζίδη. Και είναι πολλές για τον Παταζή ούτως κι άλλως. Θα μπορούσε ο Μάικ να βάλει και το καλάθι βέβαια εδώ. Θα βάζει να το έβαλε με αυτό του. Πάντως εδώ ο Πολίζος έκανε μια πολύ ωραία πάσα λόμπα. Έχει ξεφύγει από τη λογική ότι πρέπει να σκοράρει, μπορεί να βοηθήσει και με άλλους τρόπους. Οποιοςδήποτε παίκτης. Απλά επειδή σχολιάζαμε τον Ιάσονα πριν με τον Γιώργο. Ο Ιάσονας μπορεί να βοηθήσει και δημιουργικά. Για να δούμε τώρα. Ο Μάικ τώρα, δύο βολές. Πού δημιουργεί. Θέλω να προσθέσω δημιουργικά βοηθάει ο ίδιος μας, έτσι. Ακριβώς. 62-65, ένας παίκτης που είναι... Θέλει να το γνωρίζω κάποια χρόνια ο Γιωσμά, που ήταν για σπουδαίο παίχτη. Τώρα, όπως και ο Κυπριανίδης, ο οποίος σήμερα δεν έχει χωράρει σχεδόν καθόλου, αλλά βοηθάει με την άμυνα του πάρα πολύ. 62-65, Ερμίδης, ωραία άμυνα του Λιχαρίδη. Κουτσάκης, ο Λίζος, με τον Γιωσμά. Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων παιχτών, για να δούμε. Κουτσάκης για τρεις, όχι. Ωραία ριβές. Ό,τι έκανε. Ο Μητσάκης δίνει για άλλη μια φορά recital. Κωστακίδης στο μέλλον γύρω στο ΕΠΑ πατάει. Αφήστε αυτή την προσπάθεια, τη βλέπουμε. 64-67. Φάουλ του Κωστακίδη κακό. Γιατί είναι ομαδικά. Νομίζω παρασύρθηκε ο Θοδωρής. Τι το φάουλ ο Κωστακίδης. Και δύο βολές για τον Πολίζο. Δύο για τον Πολίζο, το παιχνίδι έχει γίνει πλέον ντέρμπι. Και Σικάριος. Στον πόντι διαφορά. Αστοχή ο Πολίζος. Οι Σικάριος δείξανε χαρακτήρα, Γιώργο. Εκεί πολλά ήταν κατά τους, γιατί ο άξονας, να το πούμε, κατά γενική ομολογία στο Τσαδρία, πρώτα δεκάλεπτα ήταν πολύ καλύτερος από τον Σικάριος. Έβαλε το ρυθμό τους, έβαλαν το ρυθμό τους, έλεγα, Αλέξ. Στους δύο πόντους ήταν διαφορά, Γιώργο. Πάω, Πολίζο κακό. Πολλές για τον άξονα.
χωρίς λόγο Ιάσονας. Τώρα δυστυχώς τιμωρεί την ομάδα του με αυτό που κάνει Ιάσονας. Πόσες βολές είναι, γιατί έχουμε δύο βολές σίγουρα για το ομαδικό. Δύσκολο πράγμα να είσαι διευθυντής. Έρχεται τεχνική ποινή. Και εγώ και δυσκολία, δεν ξέρω. Για να δούμε. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι να δούμε πώς βολές θα εκτελέσει η ομάδα του Άξονα. Έχουμε ομαδικά. Δύο βολές ομαδικά. Μια τεχνική ποινή, έχουμε δυσκαλυφθεί, δεν ξέρω, θα δούμε. Δεν ξέρω αν ο Ζώης που είναι δίπλα μου να ξέρει πώς βολές είναι. Μία ήδη βάρεσε το Γαρμίδη. 62, 65, 68. Άστοχο στη δεύτερη. Ξανά Αρμίδης. Αυτή θα είναι λογικά της τεχνικής ποινής. Στα 5-9. Και ακόμα μία. 65-70. Το πίπο Ζώης ήταν σωστό. 4 βολές. Η μπάλα για τον Άξονα. Η μπάλα για τον Άξονα, όπως λέει τώρα σωστά. Γιατί είχαν κατοχή. Όχι, γιατί δόθηκε τη σκαλυφκέ. Και δόθηκε ομαδικό φάουλ. Μετά τεχνική ποινή. Οπότε. Η μπάλα στον Άξονα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Χρειάζονται δύο καλές άμυνες υπέκτως του Σικάριους. Για μια διακοπή εδώ. Ο Ιάσονας που αποβλήθηκε παρόλο που έχει νεύρα. Πήγε να χαιρετήσει την αντίπαλη ομάδα. Θα κλείνω συγχαρητήρια γι' αυτό. Παρόλο που διαφωνώ με αυτό που έκανα, σε αυτό δεν μπορώ να πω ότι δεν έδειξε χαρακτήρα. Αντίθετα από το σκρίνο Ερμίδης. Ωραίο καλάθι. 65-72. Παπαθανασίου. Για να δούμε τα ψυχικά αποθέματα τώρα των Σικάριων. Ματαζής. Μητσάκης. Ωραίο πικερό με το Ματαζιέλα. Ωραία και η βοήθεια. Ωραίο το παιχνίδι τώρα. Θα ρυμίσει για τον Άξονα. Τεχνική ποινή στο Κωστακίδη νομίζω. Ο Κωστακίδης παρασύρθηκε. Ο Μητσάκης, παίρνουν 3 λεπτά, είναι πάρα πολλά. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ο Μητσάκης θα εκτελέσει την πόλη της τεχνικής ποινής. Θα στοχίσει. Νομίζω είναι η πρώτη πόλη που κάνει ο Μητσάκης σήμερα. Και κατοχή είναι στο Άξονα, γιατί είχε την μπάλα. Ο Κωνστακίδης καθυπώθηκε, συγγνώμη που γελάω, έριξε. Συγγνώμη για το γέλιο, δεν το περίμενε και ο ίδιος. Ήταν σε ένα σημείο κοντά στο παρκέ. Είναι σαν κάποια παλιά βιντεάκια που βλέπαμε που έπιφταν κάτι στούντιο. Για να δούμε, ωραία στιγμή, Ερμίδης. 2.57 και τέλεξε ένα παιχνίδι. Ας το χείο μου! Γιωσμάς, Κωνστακίδης, πολύ χρήσιμο το χαμένο λέει από τον Ζωδικαρίδη, από την πολύ καλή δικιά του άμυνα. Ερμίδης, πάλι πλέον στον Ζωδικαρίδη. Για να δούμε αυτή τη φορά τι θα καταφέρει. Θα πάρει το φάουλ. Δύο μαγιαβολές. Το έχασα κι εγώ, ήταν τόσο γρήγορη φάση. Ζωδικαρίδης.
έβγαλε δύο πολύ μεγάλες άμυνες πριν δεν κατάφερε να πετύχει το lay-up, τώρα κατάφερε και τώρα πήρε δύο βολές. Τέταρτο φάουλ του Κυπριανίδη, ο οποίος έκανε ένα καλό φάουλ γιατί δεν πήγε καλάθι. Και εδώ που έχουμε φτάσει, οποιοδήποτε καλάθι είναι κρίσιμο. Και ειδικά από εφημιασμό που δίνει ψυχολογία στην ομάδα. Ο Τσελικαρίστας το χτίζει πολύ. Ετοιμάζεται να εκτελέσει ακόμα μία βολή ο Τσελικαρίδης. Άστοχος και στη δεύτερη και πάνω ο Κατζίδης. Δικαιώθηκε και πιανίζει για το φάουλ. Έκτο αποτελεσμένος. Ο Γιωσμάς τώρα κατεβάζει. Κακός για μένα. Έχασε την μπάλα ο Ανδριάς. Κάνει το ίδιο λάθος. Άφησε γραμμή ο Ερνίδης. Γιώργο νομίζω οι δύο ψηλοί. Δηλαδή ο Ανδριάς δεν παίξει φορή λάθος. Και ο Γιωσμάς δεν έχουν κανένα λόγο να τριπλάρουν την μπάλα και να τη χάνουν. Συμφωνώ από όλοι, Άλεξ. Αν και ο Γιωσμάς έχει τεχνική κατάρτιση, βλέπω και πιθανώς και ο Γιάντζης. Δεν είναι όμως η παίκτη στην κατάλληλη. Τσάκης τώρα, ωραία στο Παναζή, πήγε ρόλ, ωραία στο Παπαθανασίου, αυτό είναι μπάσκετ. Πολύ ωραία προσπίση και δύο βολές. Ο Παπαθανασίου. Νομίζω πάντως, σχολιάζοντας του Σικάριος, αυτό που κάνανε τώρα, θα πρέπει να το κάνουμε και σε άλλο σημείο του τεχνικού. Βάλετε ο Κυπριανίδης με 5 φάουλ. Ο οποίος, να πούμε ότι η συμφορά του είναι ένας παίκτης που σε πολλές φορές σε διάφορα παιχνίδια σκόρανε. Σήμερα ήταν πάρα πολύ καλή άμυνα. Πάρα πολύ καλή άμυνα. Έχουμε time out, Alex. Time out, ναι, επιστρέφουμε σε λίγο για τις δύο βολές. Επιστρέφουμε, εδώ το time out. Δεν κατάλαβα, δεν είδα ποια μάτω πήρε. Υποθέτω άξονα στον πήρε το time out. Ο Παθανασίου τώρα, δύο βολές. Πρώτη, εύστοχη. 6-72, έχει πολύ δρόμο το παιχνίδι. 2 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα. Σε ένα παιχνίδι που είναι στους 6 πόντους με προοπτική να πάει στους 5. Είναι πάρα πολύ χρόνο. Ο Παθανασίου. 67-72. Γιωσμάς επαναφορά. Κάτι Γατζίδης, ψηλός με ψηλό. Τραχανέλης. Ερμίδης. Με τον Ανδριά. Ερμίδης. Ωραία για τον Ανδριά, Ερμίδης. Κλέβει ο Μιτσάκης. Φανταζής. Το Μιτσάκη, δύο παίκτες πάνω από ο Μιτσάκης. Ωραία στον Ανδριά με ψυχραιμία ο Μιτσάκης. Ξανά, τώρα αλλαγή. Δύο παίχτες πάνω του παγίδες. Πάντα κάνουν οι καλύτες, σοβερή κίνηση. Πολύ καλή άμυνα όμως το πίσω μας. Είναι σκιάχτρο κάτω από τη ρακέτα. Φοβερή άμυνα. Παγίδες στον Μιτσάκη. Δεν υπολογίζει τίποτα άξονας. Δεν θέλει αυτό το παίχτε να βραφήσει. Να βρει οποιοδήποτε χώρο πλέον για το καλάθι. Και νομίζω καλά κάνουμε. Ερμίδης. Το Παπαθανασίου. Κακίδης. Τραχανέλης για τρεις. Άστοχος, ριμπάμπτος ο Λικαρίδης. Μιτσάκης. Λέγει ο Κωστακίδης. Πάλι τα ρίσκια. Τρομερή αντίληψη από τον Κωστακίδη. Ήξερε το κατάλληλο timing για να κλέψει την μπάλα. Μεγάλο κλέψιμο. Λικαρίδη. Ερμίδης, γιος μας. Πολύ ωραία πάσα στον Κωστακίδη. Άστοχο, πάνω ο Δικατσίδης, φάουλ. Ο Μιτσάκης δείχνει με την κίνησή του τελείως ο χρόνος, αλλά βρήκε Στεφάνη. Γι' αυτό και δεν επιμένει. Και ο ίδιος. Είδε σαν τρέιλερ ο γιος μας, είδε και την πάσα, είναι τρομερός. Παίχτης, έχει τρομερή αντίληψη. Τρομερός είναι ο γιος μας, θα συμφωνήσω. Και η σημερινή του παρουσία έδωσε μεγάλο αέρα στα πανιά του άξονα που είναι με τον άμιση πόδι από την κατάκτηση του μεγάλου τροπέου. Αντικατσίδης. Πρώτη βολή. Εστοχή. Σύγχρονος ο Αντικατσίδης.
ο οποίος καθώς έδωσε πολύ σημαντικές βοήθειες με, τις, με τα rebound κατά κύριο λόγο. 67-73. Και 67-74. Σύγχρεμο. Ακριβώς αυτό που λέει ο Γιώργος. Σύγχρεμο νομίζω, σχεδόν όλα έχουν τελειώσει. Δείτε εδώ τι άμυνα παίζει ο Κωνστακής στο Μητσάκη. Μετράκι μπάλα Μητσάκης. Νομίζω ο άξονας από την ταπεινή μου άποψη δίκαια σήμερα. Άξιοι νικητές. Και οι δύο ομάδες έχουν πολλά μεγάλο πράγμα που φτάσαμε εδώ. Ήταν οι δύο καλύτερες ομάδες της κατηγορίας Μάστερ. Φτάσανε μέχρι εδώ, τους αξίζει συγχαρητήρια σε όλους. Μπάμπι μη βαρέσει εδώ θα πέσει η κάμερα. Μπάμπι μη βαρέσει εδώ θα πέσει η κάμερα. Εδώ ο γιος μας έβαλε καλά εδώ να μας δείξει την κάμερα. Τελειώνει το παιχνίδι. Καθηγητές Master League, ο άξονας. Αυτό που λέει ο Γιώργος τελείωσε το χειμερινό. Με το τρόπαιο να το παίρνει η ομάδα του άξονα. Καλό βράδυ από εμάς, τα λέμε σε πολύ λίγο στο Summer. Εντάξει.